Λίγο πριν τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, τα θέματα εσωτερικής κατανάλωσης καταλαμβάνουν κεντρική θέση για ακόμη μια προεκλογική περίοδο. Αν και την τελευταία πενταετία η θέση της Ευρώπης στις ζωές όλων έχει καταστεί ακόμη πιο σαφής, εντούτοις η συζήτηση και ειδικά η προεκλογική αντιπαράθεση επικεντρώνεται σε εγχώρια προβλήματα, κάτι που αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Σε πρόσφατη έρευνα της MRB για τον τηλεοπτικό σταθμό Open, περίπου το 50% των ερωτηθέντων απάντησαν πως θα συμμετάσχουν στις εκλογές για να προωθήσουν λύσεις σε ζητήματα που εντοπίζονται εντός συνόρων. Ρωτήσαμε σχετικά με τη στάση των πολιτών έναντι των ευρωεκλογών τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Δημήτρη Μαύρο. Κύριε Μαύρο, βλέπουμε μια πτωτική τάση στο κομμάτι της προσέλευσης ήδη από την πρώτη φορά που έγιναν ευρωεκλογές. Όμως στη δική σας έρευνα τελευταία πάνω από 83% λένε ότι θα προσέλθουν. Και αυτό έρχεται λίγο σε αντίφαση αυτά τα δύο. Πώς το βλέπετε το πράγμα, πώς ερμηνεύετε αυτό? Όντως υπάρχει ένα θέμα που εγώ θα περίμενα να έχει συζητηθεί πιο πολύ. Ρε παιδιά, μας λέτε κάθε φορά στις ερωτήσεις αν θα πάνε να ψηφίσουν οι άνθρωποι οι ψηφοφόροι ότι ένα 85% ή ένα οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, τεράστια νούμερα θα πάνε να ψηφίσουν. Και τελικά εμείς εισπράττουμε, το ίδιο έγινε και στις τοπικές εκλογές. Και εμείς εισπράττουμε κάτι 45 αποχής, 35, μη σας πω και στις πρόσφατες τοπικές εκλογές ήρθε και το ανάποδο. Δηλαδή στο Δήμο Αθηναίων ο Δήμαρχος εξελέγει με 30%. Άρα λοιπόν πώς κολλάνε αυτά τα δύο πράγματα? Αυτό το οποίο έχουμε παρατηρήσει είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν στις έρευνες είναι αυτοί οι οποίοι πάνε και ψηφίζουν, εκτός από αυτό το λίγο ποσοστό, το δεκαράκι, το οποίο είναι φυσιολογικοί άνθρωποι και λένε θα συμμετάσχω στην έρευνα, αλλά μπορεί και να μην πάω και μας το λένε. Οι άλλοι, οι οποίοι είναι επαγγελματίες της αποχής, κατά πάσα πιθανότητα δεν συμμετέχουν στις έρευνες. Η αποχή φαινόταν μέχρι τις προηγούμενες μέρες ότι δεν ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα φαίνεται τις τελευταίες μέρες ότι πάει να ισορροπηθεί αυτό το πράγμα και η αποχή να είναι αναλογικά κατανεμημένη σε όλα τα κόμματα, γιατί μην ξεχνάτε ότι όλοι έχουν προβλήματα με τον ίδιο τους τον εαυτό που δεν αφήνουν εύκολα πολύ κόσμο να πάνε να ψηφίσουν. Παραδείγματος χάρη, όταν έχεις 60% των Ελλήνων να δηλώνει ότι εγώ θα ψηφίσω με κριτήριο την διαμαρτυρία και ένα 32,7, προσέξτε το νουμεράκι, 32,7 να λέει θα ψηφίσω με βάση τη σταθερότητα, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το 60 πρέπει να περιέχει μέσα και ανθρώπους που ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Συγκεκριμένα σας λέω ότι το 27% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας δηλώνει ότι εγώ θα ψηφίσω με κριτήριο τη διαμαρτυρία, που σημαίνει διαρροή προς άλλα κόμματα, τα οποία τα βλέπουμε. Δίνει σημαντικά ποσοστά η Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ και στον Βελόπουλο και στο ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν το παιχνίδι παίζεται ένα brand fair εκεί, αλλά έχουν και οι άλλοι προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα τώρα με αρχηγό τον κύριο Κασελάκη, είναι οι μικρότερες ηλικίες, τις οποίες πάει να ισορροπήσει. Οι οποίοι βεβαίως από την άλλη μεριά είναι επιρρεπείς στο να μην πάνε να ψηφίσουν αν ο καιρός βράζει, ο τόπος ή οτιδήποτε άλλο συμβαίνει. Οι οποίοι είναι πλήρως απογοητευμένοι από το γενικότερο πολιτικό σκηνικό, όχι από τον κύριο Κασελάκη, και λένε ούτως ή άλλως με σπρώχνετε κύριοι να επιβιώσω μόνος μου. Άρα λοιπόν τι μου λέτε τώρα, να έρθω να σας ψηφίσω για να κοροϊδεύω και τον εαυτό μου? Δεν πατάω. Και γι' αυτό είδατε ότι και η επιστολική ψήφος δεν έγραψε δά και τόσο πολύ κόσμο. Υπάρχουν ψηφοφόροι οι οποίοι είναι της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι είναι πεπισμένοι ότι δεν υπάρχει λύση γύρω γύρω. Έτσι. Όσοι ήταν να φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία φύγανε. Άρα λοιπόν δεν θέλουν να πάνε και να γίνουν κόψω something, όπως έχουμε συνηθίσει να συμβαίνει. Συνεπώς, επειδή δεν θέλω να πάω να ψηφίσω άλλον, θέλω να διαμαρτυρηθώ, ενδέχεται να υπάρχει διαφυγή παραπέρα. Γιατί πράγματι τα προβλήματα, και το βλέπουμε, είτε το ψάχνουμε σαν προβλήματα είτε το ψάχνουμε σαν κριτήρια, η ακρίβεια είναι στα ταβάνια.
Και είναι στα ταβάνια γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί και με τους αριθμούς. Υπάρχει ιστορία που η κυβέρνηση λέει ναι, αλλά ο πληθωρισμός μειώνεται. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Με τη λέξη μειώνεται, ο κόσμος θέλει να νιώθει ότι μειώνονται οι τιμές. Ενώ στην πραγματικότητα δεν μειώνονται οι τιμές, μειώνεται ο ρυθμός αύξησης των τιμών. Το δεύτερο πράγμα που το είδαμε κιόλας είναι η ιστορία των κριτηρίων, στην ιστορία των κριτηρίων, ότι είναι τα εθνικά θέματα. Διότι μην ξεχνάτε ότι βιώνουμε μία κατάσταση όπου ταυτόχρονα ξαφνικά έχουμε τον Ερντογάν να λέει τα δικά του, το Ράμα να λέει τα δικά του και τη Βόρεια Μακεδονία να λέει επίσης τα δικά της. Αυτό το τόξο από πάνω μας ενοχλεί. Έτσι. Και στην τρίτη θέση έρχονται τα προσωπικά, το εισόδημά μου. Και θα μου πείτε, μα δεν είναι αλληλένδετο το εισόδημα με την ακρίβεια. Είναι. Αλλά έχει αρχίσει και διαφοροποιείται στο μυαλό του κόσμου ότι δεν φταίει μόνο η ακρίβεια. Φταίει και το δικό μου εισόδημα το οποίο δεν αυξάνεται. Άρα έχει δύο φορές κουκιά με λάδι, πώς λέει η ελληνική ρίση, να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Και την ακρίβεια περσέ και το εισόδημα. Κρατάω από αυτό που είπατε, ψηφοφόρους υπέρ της διαμαρτυρίας ή υπέρ της σταθερότητας. Θα το πάω αλλιώς. Κοντά στο 50% λένε ότι θα ψηφίσουν για να δώσουν, να προωθήσουν λύσεις σε εγχώρια ζητήματα. Εμένα αυτό δεν μου κάνει και τόσο ευρωπαϊκό. Άρα δεν είναι ευρωπαϊκά τα κριτήρια των Ελλήνων στις ευρωεκλογές. Καταρχάς, πέρα από το ότι πάντα τα εγχώρια κριτήρια, είτε είναι μήνυμα διαμαρτυρίας, είτε είναι πονάω εκεί στη συγκεκριμένη φάση, είτε είναι το ότι τα κόμματα επέλεξαν μια επικοινωνιακή στρατηγική που το εξώθησε και προς τα εκεί, η κατάσταση λέει ότι ναι, πάντα κυριαρχούν τα εσωτερικά κριτήρια, αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ψηλά. Το δεύτερο είναι ότι και η ίδια κυβέρνηση στην εκκίνηση της προεκλογικής εκστρατείας, ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε ότι πρέπει να σταλεί ηχηρό μήνυμα, διότι αυτές οι εκλογές, νομίζω ότι είπε και τη λέξη, λειτουργούν όσοι βουλευτικές. Έτσι. Άρα λοιπόν όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή οδεύει προς τα εκεί. Και άρα ναι, κυριαρχεί το εσωτερικό. Βλέπω ότι δεν είναι μόνο θέμα κριτηρίων, αλλά η Ευρώπη γενικά είναι απούσα και από τον προεκλογικό λόγο των κομμάτων. Αυτό πώς μπορούμε να το ερμηνεύσουμε? Βοηθούν τον και τον ΜΜΕ. Τα κριτήρια έχουν κάτσει πιο χαμηλά από υψηλής στρατηγικής, που σημαίνει ότι η Ευρώπη έχει αφαιθεί έξω. Παραδείγματος χάρη, ο αγροτικός κόσμος θα έπρεπε να χοροπηδάει στα κάγκελα αυτή τη στιγμή, διότι η περίφημη κοινή αγροτική, κοινοτική αγροτική ή κοινή αγροτική πολιτική, η ΚΑΠ, θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να τους καίει, διότι πολλά πράγματα από τα λάθη και τα εγκλήματα που γίνονται εναντίον των αγροτών σχετίζονται με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν περνάει. Θεωρούν, κατεβαίνει αν θέλετε η ποιότητα των κριτηρίων στο μου δώσες, δεν μου δώσες επίδομα επειδή κάει και δεν κάει και το, από το χαλάζει η παραγωγή μου. Και άρα λοιπόν, ναι, εκεί η Ευρώπη έχει πάει πίσω και έχουν επικρατήσει οι προσωπικοί στόχοι των αρχηγών και των κομμάτων. Παραδείγματος χάρη, η κυβέρνηση έχει θέσει τον πύχη πάρα πολύ χαμηλά. Δηλαδή από το 41 στο 33, που το 33 είναι το ποσοστό που πήρε στις προηγούμενες εκλογές, ευρωεκλογές, είχε σαν ουσιώδη στόχο να μπορεί να μηνθεί εκείνο το βράδυ, γιατί έβλεπε ότι θα έχει φθορά, και να πει ότι όταν εγώ ανέβαινα το 19, πήρα 33. Και τώρα που φθήρωμαι, ξαναπαίρνω 33, τι ωραία που είναι η ζωή. Άρα λοιπόν έτσι επελέγει το περίφημο 33. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι ο κύριος Κασελάκης στην πραγματικότητα δεν παρέλαβε ουσία ένα κόμμα στο 17,8%, παρέλαβε ένα κόμμα πολύ πιο κάτω λόγω της εσωτερικής φαγωμάρας και είχε φτάσει να είναι και 9 και 10% σαν ποσοστό και τώρα το έχει φτάσει να είναι στο 16%. Ή 16+. Αυτό εκείνο το βράδυ θα το χρησιμοποιήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μην αμυνθεί
και θα το κατηγορούν κάποιοι του τύπου «Μα κύριε Κασελάκη δεν πιάσατε το ούτε καν το ποσοστό που πήρε το κόμμα στη δυσκολότερη στιγμή του», γιατί θα αρχίσει μετά την αριθμητική. Εγώ πήρα 16,5, όταν έχει φύγει και ένα περίπου 3% γιατί με πούλησε, με πρόδωσε, με διάσπασε, με έκανε. Άρα λοιπόν ο αθρηστικός ΣΥΡΙΖΑ είναι παραπάνω και από τις εκλογές του Μαΐου. Έτσι. Άρα λοιπόν προσπαθεί να παίξει αυτό το παιχνίδι. Αν πέσει το άθροισμα των δύο κομμάτων κάτω από τα ποσοστά που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ το Μάιο-Ιούνιο, τότε θα υπάρχει θέμα και εξαρτάται ποιος θα πάθει το πρόβλημα. Θα είναι από τη μεριά του κυρίου Κασελάκη ή θα είναι από τη μεριά της Νέας Αριστεράς. Και μετά έρχεται ένα Πασόκ το οποίο έχει επιλέξει, στο οποίο έχει επιλέξει ο κύριος Ανδρουλάκης την ιστορία η οποία λέγεται ποδόσφαιρο, ισπανικό ποδόσφαιρο. Μικρές πασούλες να μπούμε με την μπάλα στα δίχτυα. Το οποίο μέχρι πρότινος του έβγαινε, αλλά ξαφνικά φαίνεται ότι έχει θέματα τοποθέτησης το ΠΑΣΟΚ, και άρα λοιπόν εάν μεν πάρει παραπάνω από ό,τι πήρε στις πρόσφατες εκλογές, έστω και 0,8% παραπάνω, μπορεί να δούμε τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει «Παιδιά, τι θέλετε από μένα?». Πήρε ένα κόμμα στο 7% από την κυρία Γεννηματά και τσούκου 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 το έχω φτάσει στο 12 ή στο 12,5 ή στο 13. Αν γίνει αυτό το πράγμα, νικητής θα είναι και εκείνος. Στο θέμα των κριτηρίων, βλέπουμε ότι οι ευρωεκλογές περισσότερο λειτουργούν με βάση τα έως τώρα δεδομένα περισσότερο ως ένα ορόσημο για να μετρήσουν δυνάμεις στα κόμματα παρά ως κάτι που θα προωθήσει την ελληνική παρουσία στην Ευρωβουλή. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε σε πολύ πιο υψηλές θέσεις προτίμησης celebrities και άτομα που έχουν κερδίσει αναγνωρισιμότητα μέσω των media παρά θεωρητικά τουλάχιστον γνώστες του αντικειμένου. Αυτό τι ερμηνεία μπορούμε να του δώσουμε? Όταν βγάζει κανείς σε μια εκπομπή στην τηλεόραση έναν βαρύ επιστήμονα, ο οποίος γνωρίζει πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο γραφειοκρατικό της επίπεδο, στο οικονομικό της επίπεδο, στο πώς πρέπει να τους αντιμετωπίσεις για να μπορέσει να ακουστεί η φωνή σου, βγαίνει μια οδηγία, κάψτε όλα τα καΐκια παλαιότερα. Κόψτε δεν ξέρω πόσες ρίζες ελιές. Μην ξαναπαράξετε ροδάκινα. Και αρχίσει και αναπτύσσει μια θεωρία γύρω από αυτό, γιατί το κάνουν και αν αυτό είναι δίκαιο ή άδικο. Οι τηλεθεατές ξέρετε τι κάνουν? Αλλάζουν κανάλι. Δεν αντέχουν να ακούν, θα το πω λαϊκά, κειμενέ τοποθετήσεις. Προτιμούν ατάκες. Αυτό το πράγμα δεν το βρίσκεις στους επιστήμονες. Άρα έχουμε φτάσει σήμερα στο σημείο οι επιστήμονες να είναι παραγεμίσματα των ψηφοδελτίων και όχι οι κύριοι παίκτες. Οι κύριοι παίκτες πρέπει να σηκώνουν το θυμικό του ψηφοφόρου. Και συνήθως το θυμικό του ψηφοφόρου, αν θέλετε, ανεβαίνει από ανθρώπους στους οποίους έχει συνηθίσει να τους βλέπει π.χ. στην τηλεόραση. Χρειάζεται χρόνος και παιδεία. Δηλαδή πρέπει να το χτίζεις αυτό το πράγμα από τις προηγούμενες ευρωεκλογές μέχρι τις επόμενες με συγκεκριμένη επικοινωνιακή, μορφωτική και επίπεδο παιδείας, στρατηγική την οποία θα ακολουθήσεις. Τα κόμματα δυστυχώς είναι και αυτά της λογικής ευαπορρόφητης τροφής. Ευαπορρόφητη τροφή είναι παραδείγματος χάρη το λευκό ψωμί, είναι τα λίπη, είναι η ζάχαρη. Δεν έχουν την υπομονή να φάνε ψωμί ολικής άλεσης, να τρώνε λαχανικά και όσπρια για να πάρουν την ίδια πρωτεΐνη. Καθυστερεί αυτό το πράγμα. Με αποτέλεσμα, άσε με τώρα, δεν μπορώ, έχω μια λιγούρα. Η λιγούρα λοιπόν αυτή των κομμάτων, οι οποίοι δεν θέλουν να διαθέσουν φαιά ουσία για να δημιουργήσουν την παιδεία και την κουλτούρα που απαιτείται, ώστε οι ψηφοφόροι να πάνε τουλάχιστον και σε τέτοιους ανθρώπους, τρώει ενέργεια, ενώ τα κόμματα το θέλουν χτες το αποτέλεσμα.
και πατάνε χωρίς να μπορούν να καταλάβουν ότι το αναπαράγουν αυτό και το χειροτερεύουν. Όταν μάλιστα σήμερα εκτός από τα κλασικά ΜΜΕ π.χ. τηλεόραση ή ραδιόφωνο υπάρχουν και τα social media, ένας επιστήμονη, ένας κλασικό, το και καλά και οι πολιτικοί το μάθανε, αλλά ένας επιστήμον παραδείγματος χάρη δεν κάθεται όλη μέρα να γράφει άρθρα επί άρθρων στο Facebook ή στο Instagram και να βγαίνει φωτογραφίες χαρούμενος για το οτιδήποτε. Αυτό καταφεύγει συνήθως σε λύσεις κείμενου, το οποίο δεν μπορεί να το διαβάσει κανείς. Με απλά λόγια, το ερώτημα όταν ψηφίζουμε για τους αντιπροσώπους μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να είναι αν γνωρίζουμε στην πραγματικότητα τι ψηφίζουμε και ποια είναι τα αληθινά διακυβεύματα. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, Κώστα Τσουτσοπλίδη, όλα έχουν να κάνουν με το πόσο καλά ενημερωμένοι είναι οι πολίτες. Η μεγάλη πλειοψηφία δεν ξέρει αλλά διαισθάνεται. Και νομίζω ότι όσο περισσότερο εκτίθενται στο τι δουλειά κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τόσο αλλάζουν τα κριτήρια τους. Το 80% των πολιτικών αποφάσεων που καθορίζουν την ζωή και τις προοπτικές των πολιτών λαμβάνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα νομοθετείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για την ακρίβεια, συνομοθετείται μαζί με τις χώρες μέλη. Στα επόμενα χρόνια θα κριθούν πολύ σημαντικά ζητήματα. Από το αν η Ευρώπη θα αποκτήσει δική της ανεξάρτητη αμυντική δυνατότητα, από το με ποιον τρόπο θα υποστηρίξουμε τη βιομηχανική ανάπτυξη της Ευρώπης, πώς θα διαμορφωθεί η αντιμετώπιση της Ευρώπης προς την κλιματική κρίση, πώς θα εμβαθυνθεί περαιτέρω η δημοκρατία και πώς θα ισχυροποιηθεί γενικότερα η θέση της Ευρώπης στον κόσμο. Έχοντας περάσει πρόσφατα από μια τεράστια οικονομική κρίση, για πολλούς οι ευρωπαϊκές αποφάσεις δημιουργούν αρνητικούς συνειρμούς, προκαλώντας δυσπιστία απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Όμως πλέον τα θετικά παραδείγματα είναι πολύ πιο πρόσφατα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο τομέας της υγείας. Μέχρι την πανδημία ήταν αποκλειστικής αρμοδιότητας της κάθε χώρας μέλους. Με το που ήρθε η πανδημία, οι πολίτες στράφηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το αποτέλεσμα νομίζω τους δικαίωσε. Δωρεάν εμβόλια για όλους και πολύ σημαντικό, ένα πανίσχυρο χρηματοδοτικό εργαλείο, το Ταμείο Ανάκαμψης, που επέτρεψε στις οικονομίες να ξανασταθούν στα πόδια τους μετά το lockdown. Οικονομία, μεταναστευτικό, εξωτερική πολιτική, κοινή άμυνα και ασφάλεια, απονομή δικαιοσύνης, όλα αυτά είναι ζητήματα που είτε εγχώρια είτε ευρωπαϊκά θα κατευθύνουν, όπως όλα δείχνουν, το χέρι των Ελλήνων στις κάλπες της 9ης Ιουνίου. Το μείζον ζήτημα είναι οι 21 εκπρόσωποι των Ελλήνων πολιτών που θα πάνε στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες να σταθούν όρθιοι μαζί με τους συναδέλφους τους από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη στις κρίσιμες μάχες της επόμενης πενταετίας. Από την Αθήνα για το Euronews, Πάνος Κιτσικόπουλος.